Όπως όλος ο κόσμος, μπροστά από μια πολυθρόνα και απέναντι τηλεόραση με πολλά τσιγάρα και πολύ καφέ και πολλά νεύρα, πολύ θυμό, πολύ άγχος, τι να σου πω. Δηλαδή, δεν περίμενα πραγματικά. Γιατί το πήρες τόσο προσωπικά το θέμα? Δεν το πήρα προσωπικά. Ο κάθε Κύπρος, μα είναι προσωπικό, ο κάθε Κύπρος έτσι το έχει πάρει. Δηλαδή, μπορεί εγώ να είμαι από τους ανθρώπους που εκφράζομαι. Υπάρχουν και άνθρωποι που δεν εκφράζονται, αλλά δεν υπάρχει Κύπριος που το πήρε διαφορετικά. Δηλαδή, αυτό που ζούμε, πιστεύαμε, το ζήσαμε το 2004, τώρα είναι ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, όλο αυτό το στρες, πώς τους ξαναεπιτρέψαμε, Μάριε, να μας ξαναφέρουν τέτοιου είδους εκβιασμούς, τέτοιου είδους φόβους. Είναι ανεπίτρεπτο, δηλαδή, πραγματικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι σοι πολιτικούς έχουμε. Δηλαδή, πήγαν εκεί πέρα, ξυπόλυτοι στα κάθια. Κανονικά ξυπόλυτοι στα κάθια. Δηλαδή, αν δεν καταλάβουν ότι δεν είναι τελικά συνεταιρισμός η Ευρώπη, αλλά μια ένωση συμφερόντων, μια ένωση αρπακτικών πουλιών. Αυτό είναι δηλαδή. Πήγαμε ξυπόλυτοι στα κάθια, λέγανε ψέματα στον κόσμο ότι θα γίνει κούρεμα. Είχαν όλα αυτά τα χρόνια η προηγούμενη κυβέρνηση, η οποία για μένα δεν πρέπει να τις επιτρέπουν των ανθρώπων αυτών να βγαίνουν στο γυαλί και να μιλάνε. Δηλαδή αυτές τις μέρες ζούμε τραγικά πράγματα πέρα από όλα αυτά που ζούμε. Τους έχουμε κιόλα να έχουν και προτάσεις, τις οποίες δεν κάνανε 5 χρόνια, που μας φέρανε εδώ πέρα που μας φέρανε. Και είδαμε χθες στην τηλεόραση αντιπαραθέσεις τύπου «Μα τι με αφορά εμένα να σ' ακούσω, κύριε του Ακέλ και κύριε του τάδε κόμματος και του άλλου και του Δίνα». Να ακούσω τα δικά σου παραμύθια. Εμένα το δικό μου εμένα η δική μου ιστορία είναι αληθινή, δεν είναι παραμύθι. Και η ιστορία ότι είναι, καταντήσατε μια χώρα η οποία ευημερούσε σε μια ροζ ευδαιμονία. Τέλος πάντων, την καταντήσατε αυτή τη στιγμή έναν Κύπριο πολίτη να μην ξέρει τι γίνεται. Να κρέμεται από τα ραδιόφωνα, να ακούει τη μία ανατροπή μετά την άλλη. Και όλοι αυτοί οι κουμαρτσίδες οι Κύπριοι, τελικά φαίνεται δεν ξέρουν καθόλου πόκερ, Μάρια. Καθόλου πόκερ δεν ξέρουν. Τίποτα. Πήγαν εκεί πέρα, ξυπόλυτοι στα κάθια, μας ξεγυμνώσανε, σπαραλιάσαν την ψυχή μας, αυτό κάνανε, σπαραλιάσαν την ψυχή μας, θα βγούμε όλοι με Ζάνακ τώρα, γιατί δεν βλέπω πώς αλλιώς. Τι έχουμε, πώς το ζήσα. Εγώ δεν είμαι από αυτούς, Μάρια, που δεν έχω ούτε κάρτα. Είμαι από αυτούς που αρνούμουν να έχω κάρτα. Άρα δεν μπορώ να πάρω και λεφτά από τις μηχανές. Και όλες τις οικονομίες, αυτό που γίνεται είναι κλοπή. Είναι κλοπή, κανονική κλοπή. Είτε αφορά Κύπριο πολίτη, είτε αφορά Ρώσο πολίτη. Το θέμα τώρα είναι τόσο δύσκολο, γιατί η ζημιά έγινε. Δηλαδή, η πίστη απέναντι στο χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Και στην Κυπριακή Δημοκρατία έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Δηλαδή, πώς θα συμμαζεύεις τώρα? Δηλαδή, είτε κερδίσουμε, είτε χάσουμε, είτε όχι πούμε, είτε ναι, πάλι η Κύπρος είναι φοβερά πληγωμένη και δεν ξέρω, ας πούμε, αν έχει τις δυνάμεις να ξαναβγεί όπως το 2004, όπως το 1974, ας πούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, ας πούμε. Δεν θέλω να βλέπω πια πολιτικούς πραγματικά να βγαίνουν στην τηλεόραση. Δεν θέλω. Δεν θέλω γιατί αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, τους έβαλα όλους ένα σακούλι, υπάρχουν και κάποιοι διαφορετικοί, αλλά οι περισσότεροι δεν κάνουν τίποτα άλλο από τελικά να παίρνουν ένα χοντρό μισθό και να μην εξυπηρετούν τα συμφέροντα του κυπριακού λαού. Γιατί αν τα εξυπηρετούσαν, δεν θα φτάναμε εδώ που φτάσαμε. Ένα και ένα κάνουν δυο. Δεν κάνουν ούτε 4, ούτε 14. Λοιπόν, έχουμε μία Γερμανία. Ναι. Αυτό που λες δηλαδή είναι ότι δεν έχουμε μόνο μια οικονομική κρίση, είναι πολιτική. Είναι πολιτική κρίση ουσιαστικά. Σαφέστατα είναι πολιτική. Το Κυπριακό και την Ευρώπη την ίδια. Δηλαδή έχουμε μια ασπόντιλη Ευρώπη, μια Ευρώπη αρπακτικό, δηλαδή μια 20ετία πριν είχαμε τουλάχιστον μια ισορροπία ανάμεσα στη Γαλλία και στη Γερμανία, δηλαδή τον Κολ και τον Μιτεράν τότε. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο μια Μέρκελ, να μην πω τη λέξη κατευθείαν εδώ πέρα γιατί μπορεί να με κυνηγάνε στα δικαστήρια, αλλά για μένα αυτός είναι ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Είναι ο οποίος δεν είναι με όπλα πια, είναι με οικονομικά όπλα. Και εμείς, μια μικρή χώρα που τολμήσαμε, ας πούμε, να μπορέσουμε να βρούμε κάποιες τρύπες να επιβιώσουμε, οι Γερμανοί λοιπόν,
οι οποίοι τους συμφέρει όλα αυτά τα χρόνια, τώρα που έχει πέσει το ευρώ παραδείγματος χάρη, όχι μόνο τώρα, έχει πέσει εδώ και καιρό. Λοιπόν, τους συμφέρει το ότι έχει πέσει το ευρώ, γιατί είναι μια εξαγωγική χώρα και πουλάει. Λοιπόν, έχουν βάλει στο μάτι τη Ρωσία, γιατί ας πούμε σε χώρες δίπλα, άλλες δίπλα εκεί πέρα, άμα πάνε τα ρώσικα κεφάλαια, γιατί δεν τα τρώνε οι Κύπροι, σου λένε, τα τρώμε εμείς. Είναι και αχόρταγοι τελικά οι Γερμανοί. Δηλαδή ζούμε το τέταρτο Ράιχ και δεν φοβάμαι να το πω. Αυτό που λέμε είναι ένας πραγματικός φασισμός μιας χώρας η οποία ελέγχει τα πάντα, έχει κάνει να πεινάσει τον Νότο, όλες τις χώρες του Νότου και καλά κάνουν οι πολίτες των χωρών του Νότου να επαναστατήσουν. Γιατί αυτό το πράγμα, δηλαδή το υποτίθεται ότι παγκοσμίως ήταν κατοχυρωμένο ότι σε 100.000 καταθέσεις δεν τις πειράζεις, γιατί είναι οικονομίες που κάποιος φυλάει. Για να βγάλει τα γυρατιά του, σαν εμείς που, εγώ που δεν είμαι καθηγήτρια, αυτό έκανα. Έβαζα κάποια λεφτά στην πάντα για να μην έχω ανάγκη κανένα. Λοιπόν, τώρα τα κουρεύουνε, ας πούμε. Θα μου δώσει μετά εμένα το κράτος σύνταξη που δεν έχω, γιατί είμαι ένας ελεύθερος επαγγελματίας και σαν εμένα υπάρχουν πάρα πολλοί. Λοιπόν, αυτό λέγεται κλοπή. Είναι μια καθαρή κλοπή. Κλοπή του. Ελένη, ακούγοντας ένα μιλάστο. Νομίζω ότι το ζήτημα πάει πέρα και από το οικονομικό και από το πολιτικό που έχει επίσης αναφέρει το δημιουργό. Και πάει σε θέμα ψυχολογικός. Δηλαδή, έχω ακούσει να λέει στην αλεύθερη στρες, εκβιασμός, φόβος, κλοπή. Έχεις αποκαλέσει την Γερμανία τέταρτο Ράιχ. Βγαίνει από μέσα σου πάρα πολύ θυμός. Πάρα πολύ και επιθετικότητα, αν μου επιτρέπεις. Αυτά τα συναισθήματα πιστεύω θα συμμερίζονται και θα μοιράζονται και οι άλλοι, και άλλοι φίλοι, οι πολίτες σου που έχει κινηθεί ανάμεσά του αυτές τις μέρες. Και πού μας οδηγεί αυτό? Κοίτα, εχθές πήγα στη διαδήλωση έξω από τη Βουλή και μετά στο Προεδρικό. Πήγα και το πρώτο βράδυ έξω από το Προεδρικό. Ο κόσμος είναι αναστατωμένος, θυμωμένος. Πιστεύω και τα συναισθήματα του κόσμου ήταν πολύ πιο έντονα και από τα δικά μου. Έτσι. Ναι, αλλά είναι ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίζουμε τα πράγματα. Πες μου εσύ ρε Μάρια, έναν καλύτερο τρόπο. Τι να κάνουμε? Καθόμαστε μπροστά από μια τηλεόραση και είναι μια ανατροπή μετά την άλλη. Ακούμε τον ένα δημοσιογράφο να λέει κάτι, μετά από δύο λεπτά ανατρέπεται. Πες μου πραγματικά, μας σέβονται? Παίζουμε τα νεύρα μας και παίζουμε τα νεύρα μας συνεχόμενα. Και έπρεπε καταρχήν έπρεπε να πάνε δικαστήρια και να είναι μέσα τώρα φυλακή όλοι αυτοί που καταστρέψαν τις τράπεζες. Όλα αυτά τα Golden Boys. Εμείς τι χρωστάμε σε μια τράπεζα η οποία τζόγαρε τόσο καιρό, ας πούμε? Γιατί πρέπει να τα χάσει ο πολίτης? Είτε είναι Κύπριος είτε Ρώσος, λέω. Να, για να τα ξεχωρίζω. Δηλαδή, ναι. Τι τους φταίει? Και έχουν και το θράσος να κάνουν και μηνύσεις τώρα από ό,τι άκουγα, ας πούμε. Δηλαδή. Ναι. Σε αυτόν τον τόπο δεν τιμωρείται ποτέ και κανείς. Η προηγούμενη κυβέρνηση πρέπει να είναι υπόλογη. Και πρέπει να μάθουμε να έχουμε πρόγραμμα, να έχουμε πλάνο Β, να έχουμε πλάνο Γ, όλα αυτά. Όλα αυτά ουσιαστικά θέλουν να πλήξουν. Είναι σαφέστατο για μένα τα ρωσικά συμφέροντα, αλλά ουσιαστικά να βάλουν χέρι στις δικές μας πρωτοπαραγωγικές πηγές. Είναι αρπακτικά. Και πραγματικά έχω τόσο θυμό μέσα μου που πιστεύω ότι αν φέρουμε τα πόδια μας, πραγματικά πρέπει να επιστρέψουμε στη λίρα. Όταν φέρουμε τα πόδια μας, όχι τώρα. Χωρίς να τους προειδοποιήσουμε. Να έχουμε κι εμείς πλάνο Β, πλάνο Γ, πλάνο Δ. Γιατί τελικά δεν είναι σύμμαχοι αυτοί. Δεν είναι σύμμαχοι. Δηλαδή έχουν καταπατήσει. Έχουν καταπατήσει. Δεν μας οδηγεί σε ένα είδος απομονωτισμού. Δηλαδή η πολιτική απομόνωση θα ωφελήσει, πιστεύεις? Να σου πω εσύ, Μάριε, ποια απομόνωση? Ωραία, μπήκαμε στην Ευρώπη χωρίς να πάρουμε μία τότε που μπήκαμε και όλοι θέλαμε τόσο πολύ να μπούμε για να νιώσουμε ασφάλεια. Έχουμε ασφάλεια? Μας βοηθήσαν ποτέ πουθενά? Όχι. Λοιπόν, πρέπει και εμείς, αν τελικά μας συμφέρει με τη Ρωσία να συνεργαζόμαστε, λοιπόν να συνεργαζόμαστε με τη Ρωσία. Γιατί πρέπει να είμαι ντε και καλά να δηλώνω Ευρωπαία από τη στιγμή που οι ίδιοι το μόνο που μας έχουν κάνει μέχρι τώρα, εγώ τουλάχιστον σαν πολίτης αυτό αισθάνομαι, ότι εισπράττω υποχρεώσεις. Δεν πήρα και κανένα από τα καλά της Ευρώπης. Ποια είναι τα καλά της Ευρώπης τελικά? Στο να στέλνει διαταγές, μην καπνίζετε, μην έτσι συμμορφωθείτε προς τις διατάξεις.
Γιατί αυτό είναι τελικά. Συμμορφωθείτε προς τις διατάξεις, ας πούμε. Και τελικά, ακόμα και αυτό το σενάριο που όντας η Κύπρος μέλος της Ευρώπης, στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, έτσι, που έπρεπε να την προστατέψουν και να την βοηθήσουν, γιατί θα τους ανεξαρτοποιούσε την Ευρώπη από οποιαδήποτε εξάρτηση της ενέργειας, μια χώρα μέλος της, που έχει αυτές τις πηγές. Τελικά, όχι μόνο αυτό δεν κάνουνε, κάνουν ένα χίλια σενάρια από δίπλα να μας ταρπάξουνε, κοντόφθαλμα δηλαδή. Άρα και εμείς πρέπει να δούμε τα συμφέροντά μας. Δηλαδή, λειτουργά ο κόσμος με συμφέροντα τελικά. Δηλαδή, αυτό που έλεγε το αλληλεγγύη, είδες πουθενά αλληλεγγύη? Εγώ δεν είδα πουθενά αλληλεγγύη. Είδα ακριβώς το αντίθετο. Μια χώρα υποκατοχή, έτσι, δεν διστάζουνε να τη στείλουν στον κρεμό. Με ψευδείς, έχουμε το Σόιμπελ. Ανάπηρος κάπου αλλού ίσως είναι αυτός τελικά. Λυπάμαι που λέω αυτή τη λέξη. Αλλά ο τρόπος που έβγαλε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ψεύτη, δηλαδή αυτοί οι εκβιασμοί, τα βλέπουν όλοι οι πολίτες της Ευρώπης. Και καλά κάνει να κατρακυλήσει το ευρώ πραγματικά για να τιμωρηθούν. Γιατί τα λεφτά που χάσανε εχθές με την πτώση των χρηματιστηρίων είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας δίνανε. Αυτό πια είναι σαφές το συμπέρασμα, ότι ο στόχος ήταν οι Ρώσοι, η σχέση μας με τη Ρωσία και τα κεφάλαια και οι πλουτοπαραγωγικές πηγές μας. Αυτός ήταν ο στόχος. Δεν τους νοιάζει καθόλου για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, άρα οι βασικές αρχές που ήταν βασισμένη η Ευρώπη δεν ισχύουν πια. Αυτό δεν είναι μια πολύ ζωφερή έτσι περιγραφή και προοπτική? Δεν σ' ακούω, Μαρία. Εχάθηκε φωνή. Αυτή λέω, Μαρία, δεν είναι μια... φωνή. Αυτή δεν είναι μια πολύ ζωφερή προοπτική. Δεν ακούω. Η ερώτηση μου, Ελένη, είναι αυτό που περιγράφεις δεν είναι πολύ απεσιόδοξο, πολύ νοσηρό? Εγώ το περιγράφω νοσηρό και απεσιόδοξο? Πες μου εσύ πώς νιώθεις, Μαρία. Ωραία, μίλαγα εγώ τόση ώρα, πες μου εσύ πώς νιώθεις. Εγώ βάζω τα ερωτήματα και γράφω κάτω τις προσωπικές μου απόψεις. Αλλά αυτή τη στιγμή... Πιστεύω πραγματικά, αν το κράτος μας δεν έπρεπε να υποχωρήσει και να δεχτεί αυτόν τον εκβιασμό, πιστεύω αν πρότεινε σε εμάς τους πολίτες, όχι με κλέψιμο, αλλά με συνεισφορά από εμάς τους ίδιους, θα το κάναμε προκειμένου να σωθεί ο τόπος μας. Αλλά ο τρόπος που έγινε... Αυτή είναι η πρότασή σου, πιστεύεις ότι αυτό πρέπει να γίνει τώρα, εν ώψη και της συνεδρίας της Βουλής? Πιστεύω πρέπει να αναβληθεί για 2-3 μέρες ακόμα τουλάχιστον, μέχρι να έχουμε χρόνο να σκεφτούμε όλοι μας, να το χωνέψουμε καταρχήν. Είμαστε ακόμα μέσα στο θυμό, γιατί η ζωή μας, όποια απόφαση και να πάρουν, όπως σου είπα, Μάριε, αύριο δεν θα είναι η ίδια. Ίσως αυτό από μια άποψη να είναι θετικό, με την έννοια ότι αυτό ο τρόπος που λειτουργούσαμε ως τώρα, οι περισσότεροι τουλάχιστον, είτε εμείς ήμασταν έτσι είτε δεν ήμασταν, λέμε για την πλειοψηφία, η οποία ζούσε πέρα από το μέτρο, υπερδανειζόμενοι, ήταν οι ολίπτες ευημερούντες στο Ρος, όπως σου είχα πει τότε, το είχες διαβάσει. Εγώ, παρόλο που ήμουν από τα άτομα που δεν ήθελα ποτέ να δανειστώ, η συμπεριφορά των άλλων με καθορίζει και εμένα. Γιατί ούτε ήθελα να δανειστώ, ούτε ζούσα πέρα από το μέτρο των δυνατοτήτων μου, αλλά τελικά η πλειοψηφία των Κύπριων πολιτών ζούσε πέρα από το μέτρο των δυνατοτήτων του, δανειζόμενη συνεχώς, για να έχει το τάδε λουξ, την τάδε πολυτέλεια, ας πούμε. Τώρα η προσγείωση... Έχεις δείξει ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και ίσως αυτό που έχει αναφέρει να είναι η αφορμή για ένα νέο ξεκίνημα, για μια καινούργια αντίληψη των πραγμάτων. Δεν σ' ακούω, αλλά άκουσα ένα μικρό μέρος της ερώτησης σου. Απ' τη μια, ναι, θα είναι ένας τρόπος να κάνουμε μια ενδοσκόπηση. Μια ενδοσκόπηση, αλλά ξέρεις...
οι διορθωτικές κινήσεις πρέπει να τις κάνει ο καθένας μέσα από τον εαυτό του πια. Δηλαδή, ο καθένας με αυτό που έγινε πρέπει να σκεφτεί, πρέπει να διαμορφώσει ξανά τη ζωή του, να την προσαρμόσει, αλλά επιτέλους πρέπει να απαιτήσουμε η πολιτική μας να είναι πολιτική. Δηλαδή, δεν μπορούν να μας υπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορούν συνέχεια να παίρνουν αποφάσεις για μας χωρίς εμάς. Και αυτό κάνουν συνεχόμενα, δεν λαμβάνουν υπόψη την άποψη του λαού. Δηλαδή, πριν 15 μέρες είχαμε εκλογές, άλλα μας έλεγαν. Δηλαδή, το ότι λέγανε δεν θα γίνει κούρεμα, άρα ξέρανε από πριν ότι θα γίνει κούρεμα, άρα θέλουν να μας κλέψουν. Εγώ δεν φοβάμαι τις λέξεις. Είμαι από τους ανθρώπους, Μάριε, που πιστεύω στο ότι πρέπει να ονομάζουμε τις λέξεις με το πραγματικό τους νόημα. Αυτό λέγεται κλέψιμο. Αν μπορούσαν να πούνε στον κυπριακό λαό αυτά και αυτά, βοηθήστε μας με αυτό, να βγάλουν ένα ξέρω, δεν ξέρω, δεν είμαι οικονομ. Έχω σπουδάσει οικονομία, αλλά δεν το έχω εφαρμόσει, ας πούμε. Υπήρχαν τρόποι. Δεν τους κάνανε. Δηλαδή δεν μπορείς, ας πούμε, να πηγαίνεις εκεί πέρα και να μην έχεις ανθρώπους που να σε συμβουλεύουν. Αυτές τις μέρες άκουσα κάμποσους, ας πούμε. Πού ήταν όλοι αυτοί? Εντάξει, να μην τους βάλω όλους ένα σακί. Δύο-τρεις το είχαν κάνει να πούν τα πράγματα, ας πούμε. Αλλά όλοι αυτοί που μιλάνε τώρα, γιατί δεν μιλήσαν τότε? Γιατί δεν βγήκαν στις εφημερίδες οι οικονομολόγοι και να αρχίσουν να πιέζουν και να λένε δεν πάμε καλά? Τρώγαν όλοι και το βουλώσανε. Οπότε, ποια αξιοπιστία τώρα εγώ πρέπει να έχω σε αυτό που ακούω? Ποια αξιοπιστία? Και επιτέλους αυτός ο λαός, πέρα από τις διορθωτικές κινήσεις, πρέπει να μάθει και να κατεβαίνει στον δρόμο και να απαιτεί. Αλλά όχι αυτοί που μας φτάσαν μέχρι εδώ να κατέβουν στους δρόμους. Αυτοί τουλάχιστον πρέπει να τους απαγορευτεί ο λόγος κατ' εμένα. Γιατί όλοι οι πολίτες, τουλάχιστον εδώ και 5 χρόνια, τους λέγαμε να πάρουν μέτρα. Και δεν τα πήρανε. Και τώρα έχουν το θράσος. Μα πραγματικά θυμώνω μόνο που το σκέφτομαι. Να μιλάνε. Δεν θέλω. Πραγματικά τους απαγορευτεί η είσοδος στην τηλεόραση. Δεν μπορούμε να μας βασανίζουν, να τους βλέπουμε και οπτικά, να μας λένε την ίδια πιπίλα που μας λέγαν τόσα χρόνια. Και δεν κάναν τίποτα και μας έφεραν σε αυτόν τον εξευτελισμό. Γιατί είχαμε την προειδοποίηση με την Ελλάδα. Βλέπαμε τι γινόταν στην Ελλάδα. Και ποιος μου λέει εμένα τώρα ότι θα γίνει δεύτερο μνημόνιο? Έχεις εσύ καμιά εμπιστοσύνη? Δεν ζήσαμε αυτά που γίνανε στην Ελλάδα τώρα πίσω απ' άλλο? Αυτόν τον εξευτελισμό. Πώς μας καταντήσα σε αυτό το πράγμα? Το θέμα, Ελένη, είναι ότι η Ελλάδα πάει πολύ καλύτερα τώρα. Και έχουμε εμείς βυθιστεί. Να, το ένα κύριο λάθος. Το κούρεμα τότε που έγινε. Γιατί το αποδέχτηκε ο τότε πρόεδρος της Δημοκρατίας? Γιατί το αποδέχτηκε? Γιατί δεν ζήτησε την εξαίρεση. Μετά το Μαρί. Φτάσαμε σιγά σιγά. Εδώ που φτάσαμε. Εμείς, εγώ τουλάχιστον σαν πολίτης το έβλεπα αυτό. Και το έγραφα και διαμαρτυρόμουν και μίλαγα. Αυτοί που παίρνουν και λεφτά κάνοντας αυτό το επάγγελμα δεν το βλέπανε? Τι κάνανε? Δεν πρέπει να λογοδοτήσουν στον κυπριακό λαό και στη δικαιοσύνη? Δηλαδή, την ψυχή μας που την έχουν πάρει στην κούλουρη, ποιος το πληρώνει αυτό? Τα ψυχικά τραύματα όλων των πολιτών που ζούμε το άγχος αυτή τη στιγμή και την ανασφάλεια, ποιος θα τα πληρώσει? Γιατί έχει πολλές πτυχές το όλο πράγμα. Η αξιοπρέπειά μας που έχει φυγεί. Εγώ πιστεύω πραγματικά, Μαρία, αν υπάρχει σενάριο, έτσι. Δεν ξέρω, γιατί ακούω τόσο αντικρώμενα που δεν μπορώ να ξέρω πια. Αν υπάρχει σενάριο, η Ρωσία είναι μια χώρα φίλη. Μας υποστήριζε πάντα στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Όποτε τη χρειαζόμαστε, μας βοηθούσε. Λοιπόν, αν υπάρχει σενάριο να εξαγοραστεί μία εκ των δύο τραπεζών ή και οι δύο, λοιπόν η κυβέρνηση για μένα πρέπει να το πράξει. Λοιπόν, για μένα επίσης η κυβέρνηση πρέπει να βρει τρόπο να δώσει, ας πούμε, το τερματικό στη Ρωσία, ίσως και μισό οικόπεδο και ένα οικόπεδο. Έτσι πρέπει να. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ζητάμε μόνιμα από μια χώρα και να μην δίνουμε τίποτα. Λοιπόν, να τάξουμε και να δώσουμε. Να παίξουμε κι εμείς σενάριο Β, σενάριο Γ. Δεν έχουμε τίποτα. Δηλαδή, αυτό που μας πιπηλίζουν όλοι, ας πούμε, η Ευρώπη, και εγώ παλιά το έλεγα, το ομολογώ, ήμουν από τους φανατικούς να μπούμε στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτή η Ευρώπη δεν είναι η Ευρώπη την οποία εμπίστευα. Εξαπατήθηκα, όπως και πολλοί άλλοι. Είναι ένα κλαμπ αρπακτικών πουλιών. Λοιπόν, σε αυτόν τον κόσμο των αρπακτικών, ας γίνουμε και εμείς αρπακτικά, ας ζούμε τα δικά μας συμφέροντα. Τα συμφέροντά μας μάλλον είναι να συνεργαστούμε με τη